Καθε άλλο παρά θερμό ήταν το κλίμα κατά τη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγ Γι. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φέρεται να ενημέρωσε τον Γι για την επικείμενη επίσκεψή του στην Πιονγκιάνγκ. Όμως ο Κινέζος διπλωμάτης αναφέρθηκε στο μενόμενο εμπορικό πόλεμο και άφησε σαφείς αιχμές για τις ενέργειες της Ουάσιγκτον και κυρίως την επιβολή δασμών στα κινέζικα προϊόντα. Οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν στις μαζικές ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν στο χρηματιστήριο της Σανγκάης μετά την απόφαση του Πεκίνου να χαλαρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες και με το Γουάν να παραμένει σε πορεία υποτίμησης. Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα σημαίνει πως πλήττονται οι Κινέζοι. Αφού η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, θα υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ευρωπαϊκή και τη γερμανική οικονομία, αν οι Κινέζοι δεν έχουν πλέον ρευστότητα. Και το γεγονός της έλλειψης ρευστότητας έχει να κάνει και με τις πιέσεις που δέχονται λόγω της κατάστασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στελέχη της αγοράς αποδίδουν τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στην πολιτική αβεβαιότητα εξαιτίας της Ιταλίας.